Χαίρετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες πολύ καλή, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους μάχη. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν και τα τελευταία τυπικά πριν τον αγώνα, οπότε και θα πάμε στην πολυπόθητη σέντρα. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Και οι δύο ομάδες παλεύουν για την κατοχή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μα του Ιντί έστειλε την μπάλα στον κενοφόρο. Πολύ μακρύ. Δεν την προλάβει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σάλα. Η Λίβερπουλ θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πιάνιτς. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Είναι ευκαιρία. Και είναι γκολ. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό σημάδι για οποιαδήποτε άμυνα. Δεν επιτρέπεται να δίνεις τόσο εύκολες προσπάθειες στον αντίπαλο και ειδικά από εκείνο το σημείο. Η Λίβερπουλ ήδη είναι πίσω στο σκορ, παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Την μπάλα επιλέγει τη μακρινή παλιά. Μαντζουκίτς. Ρονάλντο! Θα καταφέρει να... Και πάλι, διέσωσε ο Άλισον. Φαμπίνιο. Κεϊτά ψάχνει τη σύρτη πάσα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Μυρίζει γκολ. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Αλεξάνδρο πάει να την περάσει προς τα έξω. Μα του Ιντί βγάζει την μπάλα δεξιά. Φαμπίνιο. Επιχειρεί το σουτ. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Προχωράει μόνος του. Ματουιντί. Ματουιντί κινείται στα πλάγια και ψάχνει για συμπαίκτη. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Στέλνει την μπάλα προς το... Και να η κεφαλιά. Είναι αυτό γκολ. Έχουν μεγάλο πρόβλημα μετά από ένα γκολ σαν αυτό. Μια προσεξία εδώ ήταν αρκετή για να κάνει τη ζημιά στην ομάδα. Σε τέτοια μάτς δεν είναι και τόσο εύκολο να κάνεις το παιχνίδι σου. Οπότε αυτό το λάθος ήταν... Με καλές προϋποθέσεις.
άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Μάλιστα, θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ? Αυτό τον παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Και για αυτά δίχτυα η μπάλα. Μίκρινε η ψαλίδα. Πλέον υπολείπονται δύο γκολ. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Μαντζουκίτς κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε... Ρονάλντο! Πόσος ο τερματοφύλακας. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Την μπάλα. Θα στείλει κοντά του την μπάλα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά. Ματουιντή καταφέρνει να κλέψει την μπάλα από αυτή την επαναφορά. Καν. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κλέβει την μπάλα. Σαν έμπνευση δεν ήταν άσχημη, αλλά ήθελε και λίγο τύχευμα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Την κόβει. Το σφύριγμα του διαιτητή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Αν και αυτός ο ανοιχτός τρόπος παιχνιδιού, Χρήστο, είναι εθιστικός, πολύ φοβάμαι ότι ένας από τους δύο προπονητές θα τραβήξει χειρόφρενο, επιλέγοντας ένα πιο μυαλωμένο παιχνίδι. Δύο γκολ χωρίζουν τις δύο ομάδες στο ημίχρονο, με το σκορ να είναι 3-1. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός ταραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Τη στέλνει μακριά. Σακίρι δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Ματουιντή θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μανέ. Ματουιντή στέλνει την μπάλα μπροστά. Και είναι ελεύθερο.
Κέιτα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βρίσκεται στη σάλα! Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Με αυτή την ατομική προσπάθεια εξέθεσε την αντίπαλη άμυνα. Για καλή του τύχη όμως ήταν άστοχος. Μίλνερ ψάχνει τη σύρτη πάσα. Ματουιντή κινείται προς την επίθεση. Πάει να την περάσει. Ρονάλντο! Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ευκαιρία. Υπέροχη προσπάθεια. Ίδια ευκαιρία και ίδιο αποτέλεσμα τελικά. Δηλαδή τίποτα. Η Λίβερπουλ πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Την μπάλα. Για ασφάλεια θα διώξουν. Μπερναρντέσκι. Μανέ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Σακίρι. Και γίνεται ξανά δικιά του. Κάνει το γέμισμα. Καν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σεντράρει ο Μπερναρντέσκι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Τον κάρφωσε. Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτούς. Φοβερή βολίδα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον goalkeeper των αντιπάλων. Η άψογη τεχνική επιτρέπει στον παίκτη να εκτελέσει με τη μέγιστη δύναμη και ακρίβεια. Και τότε δεν υπάρχει σωτηρία για τον αντίπαλο τραυματοφύλακα. Και να που η διαφορά είναι στα τρία τέρματα τώρα. Σάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μπερναρντέσκι! Σκοράρει! Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα τσουτάρι προς το τέρμα. Το δοκάρι φράζει το δρόμο. Αυτό γκολ. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς. Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Πιάνιτς. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Κλάιν. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Την μπάλα.
Έχει κενό χώρο μπροστά του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει. Θα σουτάρει για γκολ. Λόβρεν. Οπ, την έκανε δώρο. Ρόμπερτσον. Μανέ. Σακίρι. Σάλαχ. Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μίλνερ. Την μπάλα. Επιμένει εκεί. Και θα πάρει την μπάλα. Βίρκιν Βαν Ντάικ. Λόβρεν. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Βίρκιν Βαν Ντάικ. Μίλνερ. Κεϊτά. Βίρκιν Βαν Ντάικ. Η Λίβερπουλ έχει την κατοχή της μπάλας. Αλλά δεν καταφέρει να το εκμεταλλευτεί. Ο αγώνας τελείωσε. Λοιπόν, σήμερα έδειξαν στους αντιπάλους τους την αληθινή τους δύναμη. Αναδείχθηκαν άνετα νικητές.